ψάρια θα πιάσει ο Μητσοτάκης, λέτε, σήμερα στο Βερολίνο, μιας και πιάσαμε με τα ψαράδικα. Μα, έχω την εντύπωση ότι η ψαριά θα είναι φτωχή. Ναι. Πάντοτε μολυσματική. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά το φόσφορο των κερδών. Δεν θα είναι τα πράγματα όπως τα περισσεύει. Δεν περισσεύει χρήμα. Mm-hmm. Το χρήμα έχει συγκεντρωθεί. Η Ευρώπη έχει προβλήματα άλλου επίπεδου, γιατί είναι ο καπιταλισμός σε κρίση και οι ύφες επιθύρες, η παγκόσμια. Τώρα, υπάρχουν πάντοτε στις καταστάσεις αυτές και οι μαυραγωρητισμοί. Αυτό μην το ξεχνάτε. Δηλαδή? Υπάρχουν πάντα οι ευκαιρίες. Mm-hmm. Εξαρτάται λοιπόν ποιος θα κοιτάξει να τις εκμεταλλευτεί και πώς. Εσείς πιστεύετε ότι ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης εκεί, ό,τι και να του τάξουν, ό,τι και να του πούνε, ό,τι και να πετύχει, όπως και να το στρίψει, όπως και να το φέρει, δεν πρόκειται να αφορά στην πλειονότητα του λαού. Άμα ο Μητσοτάκης παρουσιάσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, δεν αφορά στη Γαλλία, δεν αφορά στη Γερμανία. Και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά, αν πάρει τη μείωση των πλεονασμάτων, δεν είναι σημαντικό. Άμα θα φέρει τη μείωση των πλεονασμάτων, ναι, αυτή η μείωση των πλεονασμάτων θα φέρει σε εσά αυξήσει στου μισθού. Θα φέρει ανάπτυξη στην οικονομία. Θα φέρει καλύτερη η οικονομία είναι άσχετη από εσάς και από τη δουλειά σας. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα φέρει. Άρα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και αν θα φέρει, παραπανήσια ανάπτυξη, θα φέρει παραπανήσια ανάπτυξη, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα ευκαιρίες, επειδή είναι φτηνή στο εργατικό της δυναμικό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτή η έρμια ανάπτυξη πρέπει να έρθει. Να δημιουργηθούν δουλειές, να ανοίξουν επιχειρήσεις. Δεν πρέπει. Μπορείτε να φανταστείτε για ποια Ευρώπη. Δεν έχουμε κάνει και τίποτα για να έχουμε ακριβή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε για ποια Ευρώπη μιλάτε. Μιλάτε για μια Ευρώπη όπου διώκεται ο επικεφαλής σωματείου στη Γαλλία από μια λυσίδα καταστημάτων. Μικρή σημασία έχει πια, δεν έχει, για να μην λέμε και ονόματα. Ο οποίος διώκεται, συνελήφθη, επειδή νόμιμα αποφάσισε να κάνει πανγαλλική απεργία για απλήρωτους ανθρώπους. Για αυτή την Ευρώπη μιλάτε. Ναι. Μιλάτε για μια Ευρώπη που σώζονται οι τράπεζες και πνίγονται οι άνθρωποι. Πάντως μιλούμε και για την πιο ευημερούσα γωνιά του πλανήτη. Όλοι εδώ θέλουν να έρθουν. Την ευημερούσα για ποιον? Για την πλειοψηφία, κυρία Γκάτα. Για την πλειοψηφία του λαού. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Ο οποίος δεν ζει παντού, σε συνθήκες. Αλλά ανάλογα σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη, στην Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Ακούστε, πόλεμο δεν έχουμε, ηρεμία έχουμε. Εύρωστο οικονομικό. Δεν είναι καθόλου υπάρχουν. Βέβαιο ότι δεν έχουμε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε πόλεμο. Δεν είμαστε σε πολεμική Όχι, διένεξη. Με την έννοια τη πολεμική σύραξη, έτσι όπω τη λέτε, δεν την έχουμε. Τον έχουμε μονίμως επιθύρες ως απειλή. Τον έχουμε μονίμως ως στοχοποίηση. Τον έχουμε μονίμως σε μία σειρά από επίπεδα. Είμαστε επιποδός πολέμου, πότε με την Ουκρανία, πότε με τη Λιβύη, πότε με τις συμμετοχές εδώ. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά στρατεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι μου λέτε, δεν είναι σε πόλεμο? Ολόκληρο το ΝΑΤΟ είναι ακροβολισμένο στα 3/4 του πλανήτη, όπου τι κάνει, δηλαδή κάνει εξόρυξη κεφαλαίων, κάνει το ΝΑΤΟ. Για λογαριασμό Όχι, των λαών του. Εξόριξη κεφαλαίων προφανώς δεν κάνει, αλλά και μα πάλι τι είναι, να κάνει τώρα, τι συζητάμε. Είναι η πιο ισχυρή συμμαχία στον πλανήτη. Και μιλάτε για μια Ευρώπη. Είμαστε μέλος της. Ισχυρή συμμαχία ποια είναι? Τον ΝΑΤΟ. Και είμαστε και στην πιο... Για ποιους είναι ισχυρή? Δεν αμφιβάλλω. Για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ωραία, τα λεφτά που πάνε για τα όπλα του ΝΑΤΟ και για τις εκστρατείες του ΝΑΤΟ πάνε στην τσέπη σας? Όχι. Γιατί να πάνε στην τσέπη σας, στη συμμαχία πάνε. Πάνε στη βενζίνη σας, πάνε στο φαΐ σας. Σε τι πάνε? Πού τη βλέπετε την προστασία αυτή τη στιγμή? Έχετε μια αύξηση από νατοϊκή σύμμαχο 250 προσφύγων την ημέρα. Πολλαπλασιάστε το για να δείτε τι συμβαίνει. Έχετε μία απειλή η οποία έρχεται μονίμως πάνω στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Κυρία Κανέλη, τώρα. Σε αυτή την ισχυρή συμμαχία. Απολαμβάνει ειρήνη. Έχετε δεν υπάρχουν σειράξεις μεταξύ χωρών ευρωπαϊκών. Υπάρχουν εύρωστες οικονομίες. Δεν ζούμε καταστάσεις Συρίας. Δεν ζούμε καταστάσεις που ζουν αφρικανικές χώρες. Στην Ασία, στη Λατινική Αμερική. Κοιτάξτε, αυτά η γυραιά Ήπειρος δεν τα έχει. Αν θέλει κάποιος, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αν θέλει κάποιος να συγκρίνεται μονίμως με το χειρότερο. Το οποίο χειρότερο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ως ποινή. Για να περνάει στοιχειοδός καλά. Για να περνάει στοιχειοδός καλά. Ψάχνετε ένα μοντέλο. Το καλύτερο ποιο Μα ψάχνετε είναι ένα για να μοντέλο, δεν ψάχνετε μια ζωή με απαιτήσεις. Ψάχνετε ένα Όχι, μοντέλο συγκρινόμενος. Και έχουμε, πολλές απαιτήσεις γιατί. Είναι ζούμε... αρχές σεζόν. Προσέξτε τι μου λέτε τώρα. Είναι αρχές σεζόν. Να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δωρεάν η παιδεία. Είναι που να με πάρει. Μας... Συνταγματικά λέει ότι είναι δωρεάν η παιδεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάτε, τους συνάντησα. Τους βλέπω κάθε μέρα. Κουβεντιάζω κάθε μέρα με άπειρες οικογένειες που τα παιδιά τους μπήκανε σε ένα πανεπιστήμιο έχοντας ξοδέψει πράγματα που δεν είχανε, που ξεπουλήθηκαν οι οικογένειες για να σπουδάσουν τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα να στείλει κάποιος το ένα ή τα δύο του παιδιά που μπορεί να περάσανε φέτος στο πανεπιστήμιο. Στην άλλη άκρη αυτής της ευημερούσας χώρας
Διότι δεν έχει φοιτητική εστία. Διότι δεν έχει δωρεάν στέγη. Γιατί δεν έχει δωρεάν εισιτήριο. Γιατί δεν έχει δωρεάν φαγητό. Γιατί δεν μπορεί. Σας το είχα ξαναπεί και ακούγεται τρελό. Αλλά... Αυτή τη στιγμή που μιλάτε, έχετε λιγότερα λεωφορεία και λιγότερη κίνηση. Στη στάση σας για να περάσω απέναντι, έχει 48 και 50 λεπτά αναμονή για να πάρει λεωφορείο. Και τα δύο αυτά πάντως, και η παιδεία και τα λεωφορεία, δεν οφείλονται στο γεγονός ότι είμαστε μέλος της συμμαχίας. Σε αυτό οφείλονται. Αν είμαστε μέλος της συμμαχίας. Αν το πάρετε με στενά ή με μη δωρεάν παιδεία. Με στενά λεωφορεία που κυκλοφορούν. Με στενά λεωφορεία που κυκλοφορούν. Είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κονδύλια του ΕΣΠΑ έχουν αγοράσει. Εάν πάμε με αυτή τη λογική, το πρόβατο έχει τέσσερα πόδια. Το τραπέζι έχει τέσσερα πόδια, αλλά το τραπέζι είναι πρόβατο. Τέλο πάντων, έχουμε θέματα τη επικαιρότητα. Το να ανήκει σε έναν συνασπισμό, ο οποίο αυτό συνασπισμό έχει έναν βαθύ ταξικό προσανατολισμό. Είναι υπέρ του κεφαλαίου. Δεν είναι εναντίον του κεφαλαίου. Πώς και θα το κάνουμε. Είναι με το κότερο, δεν είναι με τη βάρκα. Πού δεν ήταν υπέρ του κεφαλαίου. Πού δεν είναι υπέρ του κεφαλαίου. Πού δεν είναι υπέρ του κεφαλαίου. Μπορεί, ας πούμε, στην παλιά Σοβιετική Ένωση να μην υπήρξε αυτό που λέμε κεφάλαιο, γιατί ήταν όλα κρατικά, αλλά υπήρχε μια ανώτατη. Μα δεν ήταν όλα κρατικά, ήταν όλα λαϊκά. Κοιτάξτε, λαϊκά. Η αντίληψη του κράτους. Θα συμφωνήσουμε λαϊκά. Δηλαδή, υπήρχε μια ανώτατη πυραμίδα όμως στο κόμμα, η οποία μπορούσε να πάνε όλα τα. Η Ιταλία είχε μνημόνια, είχε κρίση. Όχι. Όχι. Η Ιταλία έχει κρίση, μνημόνιο δεν είχε. Ναι, η Ιταλία είχε μνημόνια, είχε τα λεπτά. Μνημόνιο δεν είχε, όχι, κρίση. Μνημόνιο είχε. Δεν είχε. Με δύο μισή και πέρασε και μία κρίση και μία στροφή και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Κινδυνεύει η Ιταλική οικονομία. Κινδυνεύει. Για ποιες οικονομίες μου μιλάτε που δεν κινδυνεύουν. Όλες. Η Γαλλία είχε μειώσεις μισθών. Κινδυνεύουν, εδώ κινδύνευσε η Αμερικανική οικονομία. Είχε τους ανθρώπους έξω. Η Αμερικανική οικονομία αυτή τη στιγμή, ποιος σας λέει είναι στην καλή κατάσταση. Τι βλέπετε, βλέπετε νούμερα, βλέπετε αριθμούς. Και έτσι όπως είναι, οι ευρωπαϊκές οικονομίες και τα κράτη της Ευρώπης μπόρεσαν να προστατεύσουν τις οικονομίες. Βλέπετε τους. Κάτι δημιουργικό. Για να μην καταρρεύσουν. Δηλαδή, ασχολείστε και ασχολούμαστε δικαίως με το πρόβλημα του Αμαζονίου. Mm-hmm. Ωραία. Ποιος θα ακούσει εμάς που χθες οριόταν η Μανολάκου και το Κουκουέ στην Επιτροπή την αντίστοιχη περιβάλλοντος. Στη φυλή, τι γίνεται. Η καινούργια απόφαση που μου λέτε για τη φυλή φέρνει καινούργιο χιτά πιο κοντά στην οικιστική περιοχή. Πιο κοντά. Θέλετε να σας πάω κάτω στους Αγίους Αποστόλους που πήγα και έχω κάνει 15 και 120 ερωτήσεις που είναι τα σφαγεία και τα ζωικά απόβλητα δεν έχουν που να πάνε. Όταν λέτε λοιπόν για περιβάλλον, είναι περιβάλλον για ποιους και περιβάλλον πώς. Μπορείτε εσείς να ζήσετε κάτω από τη βρώμα του σφαγείου. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Μπορείτε να ζήσετε δίπλα στη φυλή. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Μα και όμως όλα πάνε καλά. Πάνε καλά. Γιατί ο κόσμος είναι ευαίσθητος ο καπιταλίστας. Και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αμαζόνια. Για πάμε λίγο στη ΔΕΗ, κυρία Κανέλη. Ανακοινώθηκε ένα σχέδιο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, από τη νέα διοίκηση της ΔΕΗ, το οποίο λέει η κυβέρνηση ότι σώζει την ΔΕΗ, η οποία περί τέλος Σεπτεμβρίου θα έσκαγε κανόνι. Είναι προφανές ότι προσπαθεί να πετύχει χωρίς να επιβαρύνει φανερά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού με τις εσωτερικές αλλαγές που κάνει, γιατί αυτό δεν αντέχεται επικοινωνιακά και εν ώψη εξαγγελιών της Θεσσαλονίκης. Και γιατί αν θυμάται κάποιος και λίγο είχε παρακολουθήσει τα πράγματα προεκλογικά, η ΔΕΗ δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας σε κανένα της πρόγραμμα, σε καμία οικονομική ανάπτυξη, πουθενά. Και τώρα συμβαίνει αυτό που όλοι θα περιμέναν να συμβεί. Είτε θα είχαμε, πιστέψτε με, ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα είχαμε Νέα Δημοκρατία. Γιατί η πολιτική αυτή ταυτίζεται. Θα τις αντισταθμίσει και θα πάει στον εκείνον τον κατάλληλο κατακερματισμό που θα της επιτρέψει να πουλήσει τμήματα και να οθήσει σε ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας το μεγαλύτερο μέρος της ΔΕΗ. Αυτή είναι η αλήθεια για τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Εκεί θα πάμε. Θα πάμε με μαθηματική ακρίβεια. Προς πώληση, λέτε. Ναι, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια. Και όχι προς εξυγίανση, όπως λέει η κυβέρνηση. Η εξυγίανση θα είναι με έναν τρόπο τέτοιο που θα αρχίσει να περνάει σιγά-σιγά στους ιδιώτες. Και γιατί προχωρά στην εξυγίανση, τουλάχιστον όπως διατείνεται η κυβέρνηση, και δεν πάει απευθείας σε μία πώληση τότε. Α, γιατί όταν τα έχεις πολύ καλά με τους συνεταίρους σου του κεφαλαίου, πρέπει να τους παραδώσεις ένα προϊόν καθαρό. Είναι κλασική περίπτωση στον καπιταλισμό ότι κάνεις 9 στις 10, απαξιώνεις, φτηνένεις το τίμημα και το πουλάς. Δείτε τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία που είχε ποτέ ο ελληνικός λαός, σε τι τιμή πουλήθηκαν. Πραγματικότητα πάντως είναι ότι έως τις 24 Σεπτεμβρίου θα είχε τέτοιο πρόβλημα ώστε να βάζει ακόμη και λουκέτο. Καλά, από τη ΔΕΗ είδαμε και μέχρι σειρά τα λεμάνια. Από τα αεροδρόμια. Δεν είδαμε σειρά επενδυτών ασυραίων. Δηλαδή ακόμη και για τον ΟΠΑΠ ένα συμφωνάζαν ενδιαφέρον. Όλοι ότι είναι το τρομερό μονοπόλιο της χώρας. Μα ποιος επένδυσε ποτέ στον ελληνικό λαό αυτό καθ' αυτόν. Πολλά χρόνια. Το να κάνει επένδυση στο χωράφι Ελλάς δεν σημαίνει ότι κάνει ο ελληνικός λαός επένδυση υπέρ του.
Ναι. Συγχωρήστε με που σας το λέω. Όχι άλλο λέω. Πολλά χρόνια, πολλές κυβερνήσεις και πολλά χρήματα δόθηκαν. Αγαθοεργείς, φιλάνθρωπη εκπαίδευση, πώς το λένε, επένδυση δεν υπάρχει. Μην το μπερδεύετε. Προφανώς θέλει κέρδη ο Πέντε. Δεν το μπερδεύετε. Δεν είναι ο Άγιος Αυγουστίνος εδώ πέρα τώρα. Έτσι, ούτε... Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι. Είναι το κέρδος. Από την ώρα που το κέρδος ενφυλακώνεται σε μία τσέπη, σε δύο τσέπες, σε τρεις τσέπες, σε μισή τσέπη, τα υπόλοιπα μέτρα δεν αφορούν. Η αξία της γης, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο αξία για να χτίσει ένα σπίτι. Είναι αξία και το υπεδαφός της, είναι αξία και η εκμετάλλευσή της, είναι αξία και χιλιαδιό. Η αξία των μεταφορών και η υπεραξία των μεταφορών εξαρτάται για ποιους είναι και πώς δεν είναι. Πάνω τελεία. Αν ο άλλος που έχει λεφτά, αγάπη μου, φτιάξει ένα τρένο να πηγαίνει σε χρόνο ρεκόρ εκεί, αλλά το εισιτήριο για τον επιβάτη είναι 7 φορές το τρένο σε σχέση με το εμπόρευμα, τότε γίνεσαι κάτι λιγότερο. Από σιδηρόβεργα που φορτώνεται για να πάει. Εντάξει, υπάρχει και αντίλογο σε αυτό. Ότι μπορεί να κρατήσει τον Μουτζούρι και να πηγαίνει με φτηνότερο εισιτήριο. Αλλά σε 10 ώρες. Αλλά, ναι, αλλά ποιο το αποφάσισε αυτό. Τι ποιο το αποφάσισε. Το αποφάσισε ο λαός ο ίδιος. Όχι, ποτέ. Δεν αποφάσισε ποτέ ο λαός να πηγαίνει. Ο λαός αποφάσισε για τις κυβέρνησεις. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν αποφάσισε ποτέ να πηγαίνει με το Μουτζούρι. Διότι αν μου πείτε ότι αποφάσισε, τότε να είστε έτοιμοι για το τι αποφασίζει ο τουρκικός λαός. Επιστρέφουμε. Με την κυρία Λιάνα Κανέλη συνεχίζουμε. Και εκεί που λέγατε για παιδεία, σκεφτόμουν στο διάλειμμα, λέω πόσοι προτιμήσαν εκείνο το τμήμα με τις αεροδιαστημικές σπουδές στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα. Η αλήθεια είναι ότι το προτίμησαν, δεν το κοίταξα, δεν το είδα. Προτίμησαν λίγοι. Ελάχιστη. Λοιπόν, ελάχιστη. Τα προηγούμενα 24 ώρα έκυψε και θέμα με την κυρία Θάνου, με την επίσκεψή της στον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Ζήτησε να δει και τον κύριο Κουτσούμπα. Θεσμικά. Αν το ξέρετε δηλαδή. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω, αλλά και να το ζήτα γιατί δεν νομίζω ότι θα την έβλεπε με αυτή την έννοια και μπορεί από ευγένεια να την έβλεπε. Είναι μια θεσμική συνάντηση αυτή όπως ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορώ να βαφτίσω θεσμό ό,τι θέλετε. Πώς γίνεται αυτό. Όχι, μπορούμε να βαφτίσουμε θεσμό ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Η θεσμική, ο θεσμικός πολιτισμός, ο πολιτικός πολιτισμός, ο δικαιικός πολιτισμός και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και από κάτω θα δείτε μια καταπίεση φοβερή. Η κυρία Θάνου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Η στάση μας, εμάς, ήταν αυτό που ο κόσμος νομίζω ότι προσδοκά, που μπορεί να είναι και ευθύνη και των ίδιων των δικαστών, να είχε γίνει εκείνη η συνταγματική αλλαγή που απαγορεύει στις κυβερνήσεις, μια και μιλάτε για την κατά Μοντεσκιέ, όπως θέλετε να την πείτε, δυτικού τύπου διάκριση των εξουσιών, να είναι πραγματική διάκριση των εξουσιών, δηλαδή να μην διορίζουν οι κυβερνήσεις την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Να αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και να παίρνει και την ευθύνη της. Διόρισε και έβγαλε χάλια πρόεδρο του Αρείου Πάγου, να είναι ευθύνη των δικαστών. Να είναι δηλαδή και να κρίνονται... διαμερισμένοι και να κρίνονται από την πράξη και όχι από τη στάση τους αυτή. Τώρα, όταν έχεις πάρει θέσεις έμπιστες, που όπως για παράδειγμα σας έλεγα, είναι δυνατόν να έχεις υπάρξει, λέω τώρα, επί χρόνια διοικητής της ΕΕΠ και μετά να κατέβεις στην πολιτική. Mm-hmm. Το πραγμάτο. Το επίπεδο της πληροφόρησης που έχει ένας διοικητής της ΕΕΠ είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχεις εσύ, εγώ και άλλα. Από το μέσο δημόσιο πρόσωπο. Και είναι εθνική θέση. Δεν συζητάμε. Είναι κρατική, εθνική θέση ανώτατη. Μετά, πώς θα κατέβεις αυτό το πράγμα να το κάνεις κάτω. Ημερήσια πολιτική στην πλατεία και στο καφενείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μένετε στα πρόσωπα και όχι στις ιδέες. Ολόκληρο το πράγμα λοιπόν της δικαιοσύνης είναι ένα πράγμα το οποίο πάσχει. Μπαίνει στο βιογραφικό του καθενός, προσέξτε το τι υποθέσεις έχει χειριστεί και πώς έχει χειριστεί. Το να διοικήσει στα δικαστήρια είναι μια διαφορά πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και θα πρέπει, αν αρχίσω να αναρωτιέμαι για την κυρία Θάνου, πρέπει να αρχίσω και να αναρωτιέμαι αν ένας αστυνομικός διευθυντής είναι σε θέση να διοικήσει 20 νοσοκομεία. Στο πιο πυκνοκατοικημένο μέρος της χώρας, που είναι η Αττική, η οποία έχει 20 νοσοκομεία και 4,5 το μισό πληθυσμό της χώρας. Λοιπόν, πάτε σε πρόσωπα και δεν πάτε σε διαδικασίες από πώς προσκύπτει. Όχι εσείς, προς Θεού. Λοιπόν, η κυρία Θάνου έχει και μια χαρακτηριολογική ιδιοτυπία. Δηλαδή όταν ξεκινάς από το να θέλεις να παρατείνεις τη θητεία σου κόντρα στους θεσμούς, τα υπόλοιπα τι σας κόφτουν. Δηλαδή, έχει καμία σημασία αν είναι με το Χ κόμμα, με το Ψ κόμμα, με το Αυριανό κόμμα. Καλά, έχει σημασία να ανοίξει. Από την άλλη μεριά, προσέξτε. Όχι, έχει σημασία, σου λέω ότι έχει τη διάθεση να παραμείνει στο. Προσέξτε. Ότι είναι να παραμείνει στο. Προσέξτε. Το να υπάρχει δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ένα σύστημα. Ένα σύστημα λειτουργικό, λαϊκό, όπως είναι η γιατρία, ας πούμε. Ποιος θα έχει αντίρρηση αν κάποιος γιατρός που είναι υγιής, που είναι κάτι, να συνταξιδοτείται δύο χρόνια μετά.
ή να παραμένει, με μειωμένες αποδοχές, με οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το βρούμε. Να πεις, ναι. Θα βρεθεί η φόρμουλα. Έτσι ώστε να μην χάνεται η πείρα, να προκύπτει καινούργια γενιά, να περνάει σκυτάλι. Μα περνάει... περισσότεροι γιατροί έτσι γίνεται, απλώς ιδιωτεύουν. Μετά. Μα μάτια μου, ναι. Το να λες θέλω να γυρίσει ο νεολαίος απ' έξω. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστείτε λοιπόν ένα νεολαίο ο οποίος γυρνάει από την Αμερική. Ο οποίος στην Αμερική μπορεί να πάρει ένα δίπλωμα από τα 16 του για να οδηγεί αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και να βγαίνει στο σχολείο μόνος του. Πριν έρθει εδώ, μέχρι τα 24, θα πληρώνει διπλά ασφάλιστρα. Θέλω να τη ρωτήσω για να κλείσουμε. Πώς βλέπεις αυτή την κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από χθες έχει ξεσπάσει, που λέει ο Τσίπρας, εγώ δεν χρειάζομαι εκλογή από τη βάση για να νομιμοποιηθεί η ηγεσία μου. Για να έχω κύρωση. Ναι, η Νέα Δημοκρατία του λέει θες να απευθύνεσαι σε λίγους και ξαναήρθε σήμερα το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει συμμάχης ο Σαμαράς με το Μητσοτάκη εναντίον του Μεϊμαράκη για να βγάλουν το Μητσοτάκη. Κοιτάξτε. Και θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, αποφασίστε να μου φτιάξετε τη διάθεση. Ήμουν σίγουρα. Όχι, όχι. Μου φτιάχνετε τη διάθεση στο εξής επίπεδο. Εντάξει, εμείς δεν ασχολούμαστε στο ΚΚΕ γενικώς και προσωπικώς, αν θέλετε, με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Είμαι μόνο στο επίπεδο της πληροφόρησης. Αλλά επειδή έχω ζήσει συγκέντρωση ταυτοτήτων. Για να εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμάμαι. Συγκέντρωση ταυτοτήτων, δηλαδή θυμάμαι ανθρώπους με σακούλες, με ταυτότητες. Πηγαίνανε και γραφόντουσαν. Τι τον άρχισε να έχει μια σακούλα, ξέρω από τα Λίτλ και να έχει μέσα 30 ταυτότητες. Να πληρώνει από ένα δίευρο για να το κάνει. Είναι, ναι. Είναι μια προοπτική. Επειδή έχω ζήσει μέσα στο κοινοβούλιο να είναι αρχηγός ο κύριος Τσίπρας χωρίς να έχει εκλεγεί και να είναι βουλευτής. Mm-hmm. Σωστό. Σωστά. Σωστό. Ναι. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τους Σιριζέους μέσα στη Βουλή να λένε όχι, συνασπισμός κύριε Πρόεδρε. Συνασπισμός της αριστεράς και της Πρόοδου. Μετά. ΣΥΡΙΖΑ, με καταλαβαίνεις, με 5 διορθώσεις και με 20 χρόνια στη Βουλή. Έχω δει να γεννιούνται κόμματα και να πεθαίνουν κόμματα. Επειδή έχω δει ανθρώπους να μου λένε δεν τους ξέρω αυτούς τους βουλευτές που έχουν βγει στο κόμμα μου, δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν ξέρω. Και επειδή όλη αυτή η τοποθέτηση μοιάζει λίγο με... Τώρα, το να ασχολείται η Νέα Δημοκρατία, πώς θα εκλεγεί εσωτερικά ο Τσίπρας και να ασχολούνται οι Σιριζέοι, πότε επηρέασαν και πώς ακριβώς αυτούς που είναι με τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος προέρχεται από αλλού και με ένα παζάρι που θα γίνεται τώρα, από ποιο χώρο περίπου που είναι ομοιογενής, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό δίνει την εντύπωση μιας συναλλαγής που κατεβάζει την πολιτική σε ένα επίπεδο μη συμμετοχικό. Ξέρετε πώς το κάνει. Θυμάστε εκείνο το πρώτο σύριαλ που έβαλε τον κόσμο στη διαδραστική τηλεόραση. Ποιο ήταν? Να αποφασίσετε τότε. Α, το ναι, εσύ αποφασίζεις. Το τέλος, πώς το λέγανε. Ναι. Πλήρωνε ένα τέλος τηλεφωνικό για να αποφασίσετε τι τέλος θα έχει το σύριαλ. Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι απλώς δεν σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία να βγάλουν και λεφτά από τις προεκλογικές τους εσωτερικές διαδικασίες. Θα ήταν μια κάποια ιδέα και μια κάποια Λιάννα. Να είσαστε καλά, καλό από καιρό. Από καλό καιρό, προσοχή. Και να θυμίσω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα πάνε όλα άκλαυτα και σιωπηλά. Γεια σου, Λιάννα. 7 του μηνός το πάμε είναι στο δρόμο και απαιτεί τα πάντα για τους πάντες που δουλεύουν. Γεια σου, Λιάννα. Καλημέρα, Λιάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.